Πληροφορία ότι η δολοφονική επίθεση εναντίον του Βασίλη Στεφανάκου έγινε από δύο άτομα. Μάλιστα, έχουν προχωρήσει ένα βήμα περισσότερο, παραπέρα και ξέρουν ότι αυτοί οι δύο ε, ε, χρησιμοποίησαν μία λευκή μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Προσέγγισαν το αυτοκίνητο του Βασίλη Στεφανάκου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, χωρί κανένα να γνωρίζει αν ήταν έτοιμο να ξεκινήσει ή αν μόλι το είχε σταθμεύσει. Ο συνεπιβάτη κατέβηκε από τη μοτοσυκλέτα, πλησίασε από την πλευρά του οδηγού, εκεί όπου ήταν και ο Βασίλη Στεφανάκο, άνοιξε πύρ, γίνεται καταρρυπά με το Καλάσνικοφ, γιατί με μια πρώτη ματιά οι αστυνομικοί βλέπουν περισσότερου από 20 κάλικε σκορπισμένου αριστερά και δεξιά στο οδόστρωμα, μέσα και έξω από το αυτοκίνητο. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι ε, ο εκτελεστή ήθελε να είναι σίγουρο πω ο Βασίλη Στεφανάκο, αν είχε μαζί του κάποιο όπλο, κάποιο πιστόλι, δεν θα προλάβαινε να αντιδράσει και ήθελε να ήταν σίγουρο ότι όταν θα έφευγε με τη μοτοσυκλέτα και το συνεργό του, θα άφηνε πίσω του το Βασίλη Στεφανάκο να